Κύριε Καπόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, προκειμένου να ζητήσουμε τον σχολιασμό των γεγονότων στη διεθνή σκηνή. Μία διεθνή σκηνή, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε αναβρασμό. Τι εννοώ? Έχουμε πολεμικά μέτωπα Ουκρανίας-Ρωσίας, Ισραήλ-Παλαιστίνης, έχουμε έναν απρόβλεπτο Τραμπ, έχουμε εξελίξεις στις εκλογές τις γαλλικές, ρευστό το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι ξαναπροκαλεί την Ελλάδα. Έχουμε το θέμα του Μπελέρη και το Λαϊκό Κόμμα στις Βρυξέλλες. Οι Χούθοι συνεχίζουν να χτυπούν και η τούρτα στο κερασάκι, η Χεζμπολάχ, στοχοποιεί την Κύπρο. Έρχεται η σειρά της Ελλάδος. Πολλά θέματα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Η Χεζμπολάχ προληπτικά εφιστά την προσοχή της Λευκωσίας στο ενδεχόμενο που το βρίσκω κι εγώ υπερβολικό ακόμα και σαν υπόθεση εργασίας, ότι θα μπορούσαν από κυπριακό έδαφος οι Ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίσουν τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Καταρχήν, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσω πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλλον ήταν μία προειδοποίηση Χεζμπολάχ που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά που αφορά όλους όσοι θα ήθελαν να στηρίξουν μια νέα Ισραηλινή επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, με στόχο αυτή τη φορά τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Βέβαια, και στο παρελθόν έχει επιχειρηθεί η καταστροφή του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ, αλλά δεν μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε για κράτος εν κράτη, για τον Νότιο Λίβανο που τον διοικεί η θρησκευτική ιεραρχία των Σιητών, όπου κατοικούν σε αυτή την περιοχή μόνο Σιήτες μουσουλμάνοι. Αν αφήσουμε αυτό κατά μέρος, φαίνεται ότι το Ισραήλ φλερτάρει με την ιδέα μιας γενικευμένης επίθεσης στο Νότιο Λίβανο, ώστε να μετά το πυραυλικό, δυναμικό και αποθεματικό της Χαμάς να καταστραφούν οι δυνατότητες πυραυλικές του Ιράν μέσω Χεζμπολάχ να βομβαρδίζει το Βόρειο Ισραήλ. Μάλιστα, χθες ακόμα αυτή η υπόθεση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που ζουν όλοι στην εσωστρέφεια της μονομαχίας Τραμπ-Μπάιντεν είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουν το ρόλο τους. Οριακά έχουν πιέσει το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε γενικευμένη επίθεση. Ναι. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, στην Ουκρανία είχαμε παρολίγο να έχουμε και επεισόδια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Κύριε Καπόπουλε, πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω το εξής. Χθες ο Νετανιάχου απείλησε το Λίβανο ότι αν εμπλακεί περαιτέρω, λέω χθες, ο Νετανιάχου... Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε? Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, χθες ο Νετανιάχου απείλησε τον Λίβανο ότι αν συνεχίσει να περιπλέκεται στη Μέση Ανατολή, στο πολεμικό πεδίο, θα το οδηγήσει στη λίθινη εποχή. Ναι, κοιτάξτε. Το Ισραήλ έχει στρατηγικό πρόβλημα υπαρχιακό με το Ιράν. Το Ισραήλ δεν ανησυχεί αν το Ιράν έχει ή όχι πυρηνικά όπλα ή αν μπορεί να τα αποκτήσει. Βλέπει το ρόλο του ως μεγάλη δύναμη στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο να ακυρώνεται από την επιρροή και την εμβέλεια που έχει το Ιράν σε χώρες όπως ο Λίβανος, η Συρία, όπου η φιλοϊρανική συμμαχία είναι αυτή η οποία κυριολεκτικά εξόντωσε τους τζιχαντιστές που είχαν αναπτυχθεί στο έδαφος της Συρίας. Και επίσης μεγάλη επιρροή έχει το Ιράν στο Ιράκ, όπου η πλειοψηφία του αραβικού πληθυσμού είναι Σιήτες. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν περιπέσει σε μια πολιτική και θεσμική κρίση χωρίς προηγούμενο, ότι είναι κατάλληλη στιγμή να απαλλαγεί από τον κίνδυνο πρώτα του πυραυλικού δυναμικού της Χεζμπολάχ και κατά δεύτερο λόγο του πυραυλικού δυναμικού της Χαμάς.
Μάλιστα. Πάμε στο άλλο μέτωπο, πολεμικό μέτωπο που μόλις αρχίσατε να μας περιγράφετε. Στην Μέση Ανατολή. Εννοώ στην Ουκρανία με τη Ρωσία τις εξελίξεις αυτές που βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, στην Ουκρανία έχουμε μια σαφή εικόνα ότι έχει τόσο πολύ αποδυναμωθεί η αντοχή των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που αν το θελήσουν οι Ρώσοι, δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν επιχειρήσει ακόμα, μπορούν να προελάσουν και να φτάσουν σε πολύ σύντομο χρόνο στο Χάρκοβο. Μάλιστα. Είναι υπάρχουν δύο πόλεις στην Ουκρανία. Mm-hmm. Επίσης, η Ρωσία θα μπορούσε σε περίπτωση που ήταν αναγκαίο να προελάσει και προς νότον, να φτάσει στην Οδυσσό και από εκεί να συνδεθεί με τη δημοκρατία της Τρανσδνιστρίας, mm-hmm. όπου είναι μια περιοχή που έχει αποσχιστεί από τη Μολδαβία το 1990, κατοικείται από ρωσόφωνος, όσο ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της Ουκρανίας. Δουλεύει υπέρ της ενίσχυσης της θέσης και της δύναμης της Ρωσίας στους τοπικούς συσχετισμούς. Βέβαια είδαμε τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας να τηλεφωνεί στον καινούριο Ρώσο ομόλογό του. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να βρεθούν στην κατάσταση να χάσουν τον έλεγχο από τις εξελίξεις και να εμπλακούν περισσότερο από ό,τι αυτές θέλουν σε αυτή τη σύγκρουση. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή δεν είχαν αυταπάτες ότι μπορεί να νικήσει η Ουκρανία στον πόλεμο. Τι θέλανε να κάνουν? Θέλανε να δημιουργήσουν μια μόνιμη αιστεία έντασης όπου θα υπάρχει μόνιμη φθορά της Ρωσίας. Απεδείξει τη Ρωσία αυτό το πόλεμο φθοράς τον αντέχει. Τόσο στο... εξουδετερώση των κυρώσεων. Τελικά η ρωσική οικονομία είναι πολύ καλύτερη από τις καταστροφολογικές προβλέψεις με τις οποίες ακούγαμε πολύ συχνά. Σωστά. Και θεωρώ ότι είναι θέμα επιλογής της Ρωσίας ή να επιχειρήσει να υπαγορεύσει τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων με ευνοϊκούς για των συγκρούσεων με ευνοϊκούς για αυτήν όρους ή να προχωρήσει σε επόμενη φάση επίθεσης. Αμερικανικές εκλογές, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ Biden και Τραμπ μειώνεται προς όφελος του Τραμπ, είναι γύρω στο 3-4%. Τι σας φοβίζει, επανέρχεται δρυμύτερος ο Τραμπ ή... Επανέρχεται δρυμύτερος ο Τραμπ και μπορεί να καταλάβει κανείς τι θα συμβεί αν αμφισβητήσει το αποτέλεσμα σε κάποιες πολιτείες ή αν κάποιες πολιτείες ή ομοσπονδιακές αρχές θα αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα υπέρ του Τραμπ σε κάποια άλλη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά έτσι δεν θα επαναλάβει. Ναι. Δίχως αμφιβολία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν σε μια ατμόσφαιρα σαν αυτήν που υπήρχε πριν από τον εμφύλιο πόλεμο που άρχισε το 1862. Mm-hmm. Είναι εμφυλιοπολεμική η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οπαδοί του Τραμπ δεν θεωρούν ότι οι ομοσπονδιακοί και οι τοπικοί μηχανισμοί συμπεριφέρονται ως εξουσία, αλλά ως το μακρύ χέρι του κατεστημένου που φοβάται τον Τραμπ. Πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που μας κάνατε. Θέλω να σας ακούσω λίγο για τις επερχόμενες γαλλικές εκλογές. Τελικά ρίχνει μία ζαριά ο πρόεδρος, ο Μακρόν. Δεν ξέρει τελικά όμως αν θα του βγουν ασώδιο ή εξάρεση. Όλα, κοιτάξτε, αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι θα είναι πρώτο κόμμα η παράταξη της Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός. Δεν είναι βέβαιο ότι, γιατί είναι πλειοψηφικό σε μονοδρική περιφέρεια σε δύο γύρους, δεν είναι βέβαιο ότι ακόμα και με το προβάδισμα του 36% που έχει το κόμμα της Λεπέν, ότι μπορεί να κατακτήσει την αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή. Εκεί υπάρχει ένα περιθώριο για παιχνίδια από πλευράς Μακρόν, αν και νομίζω ότι ούτε αυτά πρόκειται να αποδώσουν. Δηλαδή να το παίξει με μια, να διορίσει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών και η οποία να αναζητεί εναλλακτικές πλειοψηφίες, μια κυβέρνηση μειοψηφίες. Αυτό το δοκίμασε με το ίδιο του το κόμμα και δεν περπάτησε. Σίγουρα η ζαριά ήταν νομίζω μονόδρομος για τον Μακρόν. Τι κινδύνευε? Κινδύνευε για άλλα 3 χρόνια να κυβερνά σχεδόν υπό απαγόρευση. Να μην έχει πλειοψηφία
να περάσει τα νομοσχέδιά του. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε, όταν έγινε η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Που ξεσηκώθηκε το σύμπαν η κοινωνία της Γαλλίας, ναι. Υπάρχει το περίφημο άρθρο 49, παράγραφος 3, ναι, στο Γαλλικό Σύνταγμα. Πού τι λέει, ότι αν η κυβέρνηση φέρει ένα νομοσχέδιο και επικαλεστεί το άρθρο 49, παράγραφος 3, τότε αν μέσα σε 48 ώρες δεν κατατεθεί και δεν εγκριθεί πρόταση μομφής να πέσει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο περνάει χωρίς συζήτηση και χωρίς ψηφοφορία. Είναι μια διάταξη που όταν την προσέθεσε ο Ντεγκόλ στο Σύνταγμα του 1958, ο Φρανσουά Μιτεράν την είχε αποκαλέσει το διαρκές πραξικόπημα. Αυτό δεν τον εμπόδισε τον Μιτεράν να το εφαρμόσει περισσότερες φορές από τον Ντεγκόλ. Βλέπετε λοιπόν μια πιθανή συγκατοίκηση Μακρόν με τον νεαρό πρωθυπουργό της Λεπέν. Ναι. Και βέβαια εδώ γίνεται ένα πείραμα. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει προσδοκία ότι μέσα στη συγκατοίκηση, αν η κυρία Λεπέν κρατήσει τη γραμμή Μελώνη, δεν συγκρουστεί δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αργά ή γρήγορα θα φθαρεί από τη φθορά της εξουσίας. Μπορούμε να φανταστούμε τη Λεπέν να συγκρούεται με τη δημοσιονομική πειθαρχία, με το Σύμφωνο Σταθερότητας και με το Βερολίνο. Κάθε περίπτωση, τότε οι αγορές θα στοχοποιήσουν τη Γαλλία. Η κυρία Λεπέν ήταν πολύ πετυχημένη σε ό,τι αφορά την, αν θέλετε, απορρόφηση μιας ετερόκλητης κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας που είναι κυρίαρχη στη Γαλλία. Δεν όμως δεν έχει παρουσιάσει κάποια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να διαφέρει ουσιαστικά από την πολιτική που ακολουθεί ο Μακρόν, που πριν από αυτόν ακολούθησε ο Ολάντ και πριν από αυτόν ακολούθησε ο Σαρκοζή. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο κόσμος αναρωτιέται τι νόημα έχει να ψηφίσει τη μία φορά αριστερά και την άλλη δεξιά. Τώρα έχει και βάλει και το ερώτημα και με το κέντρο δεν είναι καλύτερα. Πολύ σαφές, ενδιαφέρον και σαφές αυτό που λέτε και προκαλεί όντως προβληματισμό. Κύριε Καποπουλέ, ένα τελευταίο σχόλιο με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία μάλλον δείχνουν ότι δεν πάνε καλά για άλλη μία φορά. Το Αιγαίο σιγά σιγά ξαναβράζει, δεσμεύει θαλάσσιες περιοχές η Τουρκία για ασκήσεις με ναύτεξ, αντινάφτεξ εμείς. Ναι, τι γίνεται. Είναι ανησυχητικό διότι υποτίθεται ότι οι δύο πλευρές είχαν βρει μια μεθόδευση χωρίς ο καθένα, καμία από τις δύο πλευρές να υποχωρεί από τις θέσεις της. Έτσι. Αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίς διαπραγματεύσεις να έχει υπάρξει, αλλά ότι θα υπήρχαν ήρεμα νερά και δεν θα γίνονταν προκλητικές χειρονομίες. Από ό,τι φαίνεται, προκαλούν. Προκαλούν και βλέπετε στον ορίζοντα να έχουμε πάλι εντάσεις από την χειμερινή περίοδο, γιατί τώρα διάκομαι την τουριστική και δεν θέλει ούτε μία χώρα ούτε την άλλη να υπάρξει και υπάρχει πρόκληση. Κάτι άλλο. Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι παρακολούθημα, ναι, των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Όποτε η Τουρκία νομίζει ότι είναι κατάλληλη στιγμή να βελτιώσει τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αντλήσει κάποιο όφελος, είτε σε εξοπλιστικά προγράμματα είτε σε κάτι άλλο, τότε φυσικά φροντίζει να έχει πιο ήπιους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Και αντίστοιχα, όποτε είναι δυσαρεστημένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρει την ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε συνηθίσει μια συμπεριφορά της Τουρκίας που πραγματικά η διάρκεια της μας και εμένα προσωπικά με εξέπληξε. Και αυτό έχει άμεση σχέση με την προσπάθεια του Ερντογάν να κλείσει τα πολλά μέτωπα που είχε ανοίξει. Προσπάθησε να τα κλείσει, αλλά δεν ξανανοίγουν. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Ισραήλ. Προσπαθούσε μια εποχή ο Ερντογάν να τα βρει με όλους τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Είχε αποκαταστήσει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες πήγανε περίπατο, το ίδιο με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ θερμότατα για την προσέγγιση των διεθνών θεμάτων που μας κάνατε. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.